Οι Τούρκοι έχουν εξεσαλώσει, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένας σύμβουλος, έχει πολλούς σύμβουλους ο Τούρκος, ο πρόεδρος, ο Νταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ακούει στο όνομα Γιγίτ Μπουλούτ. Κύριε Καλοκαιρνέ, δείξτε το όνομα σαν να το δούμε και πώς είναι. Τον Γιγίτ Μπουλούτ. Είναι σύμβουλος. Εδώ είναι. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας πούλησε την Ελλάδα. Όλα τα λιμάνια έχουν περάσει στα χέρια του γερμανικού κεφαλαίου. Για το έχει πει. Όλα. Έχει μια κομμάτια. Τι λέτε. Σημερινό είναι. Το επαναλαμβάνει. Το επαναλαμβάνει. Έχει κασέτα μέσα του. Αυτό είναι το μαγνητόφωνο και το ξαναπέζει. Όλα τα λιμάνια έχουν περάσει στα χέρια του γερμανικού κεφαλαίου. Όλα τα χρηματιστήρια, όλες οι τράπεζες. Σήμερα δεν υπάρχει Ελλάδα, λέει. Μιλάει για ξεπούλημα. Το έχουν μάθει και αυτοί. Οι Έλληνες πολίτες, λέει, δεν υπάρχουν. Είναι όλοι σκλάβοι. Και όλα τα λιμάνια έχουν περάσει στα χέρια του γερμανικού κεφαλαίου. Μακάρι να σηκωνόντουσαν οι 300 του Λεωνίδα να πάνε να δουν τη σημερινή κατάσταση της Ελλάδας. Ένας πρωθυπουργός που δεν φοράει γραβάτα έκανε όλα όσα του είπε το Δούνου του και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πούλησε την Ελλάδα. Να σας το πω καθαρά, σήμερα οι Έλληνες πολίτες δεν υπάρχουν, είναι όλοι σκλάβοι. Τι περιμένουν, περιμένουν το χρέος εκεί και διάφορα, λέει. Οι Έλληνες, λέει, δεν είναι εχθροί μας. Τον παππού μου τον σκότωσαν Ρωμνοί, αλλά ο πατέρας μου με πήρε και μου είπε: τον παππού σου τον σκότωσαν οι Έλληνες, αλλά ο Γιώργος που είναι στην ηλικία σου δεν φταίει, δεν θα είσαι εχθρός του. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι σε παράκρουση το σύστημα. Είναι σε παράκρουση το σύστημα. Χθες είχαμε 140 παραβιάσεις, είχαμε 10 υπερπτήσεις πάνω από τα Ήμια. Σήμερα επιλέξανε να κάνουν πάνω από τη Λέσβο. Πετάγανε πάνω από τη Λέσβο και αύριο έχει ο Θεός. Η κουβέντα λοιπόν τώρα έχει ανάψει για την αξιολόγηση, τη δραχμή και τα λοιπά. Έρχεται μια έκθεση κόλαφος, φίλες και φίλοι, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και μας λέει γιατί η Ελλάδα δεν θα προσελκύσει επενδύσεις ούτε το 2017 και η ίδια έκθεση λέει ότι είναι στα κόκκινα Ιταλία και Ισπανία. Και το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ο κύριος Ντράγκη, λέει ότι η έξοδος από το ευρώ, κύριε καθηγητά, και να δούμε τον κύριο καθηγητή, λέει ο κύριος Ντράγκη ότι η έξοδος από το ευρώ δεν θα ωφελήσει κανέναν. Αυτό πιστεύει. Δεν θα ωφελήσει κανέναν αν παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως οφείλουμε να το κάνουμε, τότε μιλάμε για μια πραγματική ανάσταση στον ελληνικό λαό. Γιατί? Διότι θα αποκτήσει εισόδημα, θα εθνικοποιήσει τις τράπεζές του και θα κάνει κουμάντο. Διότι αν θα έχετε διαβάσει τελευταίως τις απόψεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος τι λέει? Λέει ότι το ευρώ, η Γερμανία χειραγωγεί το ευρώ και εκμεταλλεύεται τους Ευρωπαίους εταίρους και την Αμερική. Και ο Ναβάρο λέει το ευρώ είναι ένα υπόγειο γερμανικό μάρκο. Δηλαδή, τι μας λέει? Ότι οι υπόλοιποι τι κάνουμε? Πώς θα έρθει η ανάπτυξη για την οποία μιλάνε? Και μάλιστα όταν η απόρριτη έκθεση του Δούνου του, την έχετε υπόψη σας, Ταρό, η οποία λέει πως, μάλιστα αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος, προσέξτε, ομολογία, φοβερή ομολογία, και φυσικά τις διαπιστώσεις που κάνει, πέρα από το χρέος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 180%, λέει ότι το 2060, προσέξτε κύριε Λιάτσο, να σηκώνεται δηλαδή η τρίχα σου, θα είναι 275% του ΑΕΠ. Και ρωτώ, ποιος νοήμων σε αυτή τη χώρα σκέφτεται ότι και ανάπτυξη θα έρθει και οι Έλληνες θα δουν καλύτερες μέρες και θα μπορέσουν να κάνουν και παιδιά? Μα είμαστε με τα καλά μας. Μάλιστα. Πού πάμε δηλαδή? Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Οι ηγεσίες, οι πολιτικές, και απευθύνομαι σε όλους, θα πρέπει να σέβονται τους πολίτες και τους θεσμούς. Και ένα παράδειγμα είναι οι Άγγλοι, οι οποίοι έκαναν το δημοψήφισμά τους και ενεργοποίησαν το άρθρο 50 και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο τους πρόσφατα. Γιατί οι Άγγλοι δηλαδή δεν ξέρουν τι κάνουν? Μήπως ξέρουν καλύτερα από εμάς? Αν σκεφτεί κανείς, δεν ήταν στο κοινό νόμισμα η Βρετανία. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτανε. Ναι, ναι, ήτανε. Προσέξτε όμως, μήπως εμείς αυτή τη στιγμή, αν λάβετε υπόψη σας τις επικοινωνίες των τελευταίων ημερών May Ερντογάν, May Τραμπ, είμαστε εγκλωβισμένοι στη σπηλιά του πολύφημου και πρέπει να βγούμε έξω? Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα το εξής μόνο να πω και να τελειώσω. Γιατί με το εξής. Έχουμε και άλλα θέματα να κουβεντιάσουμε. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο έχει σημασία και θα πω τι είχε πει ο Τόμας Τζέφερσον
ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέει, αν ο αμερικανικός λαός, προσέξτε, επιτρέψει ποτέ τις ιδιωτικές τράπεζες και εταιρείες που θα αναπτυχθούν δίπλα σε αυτές να έχουν τον έλεγχο στο νόμισμά τους, θα αποστερήσουν το λαό από όλη την περιουσία του, κάντε συσχετισμό εσείς, έως ότου τα παιδιά του θα ξυπνήσουν άστεγοι στην Ήπειρο που οι πατέρες τους έχουν κατοικήσει. Αυτό και μόνο μας δείχνει το πού πάμε. Και αν δείτε και την τελευταία δήλωση του Ομπάμα στην Ακρόπολη, που είπε, εμείς με την κρίση του 2008 σωθήκαμε γιατί είχαμε εθνικό νόμισμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτο. Και για να απαντήσω στον κύριο Σταμάτη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λιάτσου, γιατί μου έθεσε την προηγουμένως την καταστροφή, έφερε την καταστροφή και είπε θα έχουμε ασφάλεια. Και ρωτώ, νιώθουν οι Έλληνες ότι έχουμε τώρα ασφάλεια? Ένα το κρατούμενο. Βιωτικό επίπεδο. Μα έχουμε βιωτικό επίπεδο και θα το χάσουμε? Ή οδεύουμε κατευθείαν στην κόλαση? Κατευθείαν στην κόλαση. Ναι. Ο μόνος τρόπος είναι να σωθούμε, είναι να αποκτήσουμε το εθνικό μας νόμισμα, να ελαφρυνθούν τα χρέη των Ελλήνων συσάχθεια. Θα μου πείτε από πού θα πάρουμε το δάνειο που με ρωτούσατε προηγουμένως. Κύριε Σταμάτη, τώρα από ποιον δανειζόμαστε και κάτω από ποιους όρους? Τότε θα δανειστούμε από τους εαυτούς μας, διότι θα είμαστε κράτος και θα έχουμε εμείς τον έλεγχο του νομίσματος, διότι θα είναι εθνικές οι τράπεζες και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Θα βγάζει νόμισμα. Το νόμισμα που είχαμε κάποτε δεν ήταν δικό μας? Πρέπει να έχει αντίκρισμα, κύριε Καθηγητά. Το αντίκρισμα είναι ένα θέμα, λοιπόν. Είναι ένα θέμα. Ακούστε λοιπόν το αντίκρισμα. Ποιο θα είναι το αντίκρισμα? Το οποίο δεν έχει σήμερα και είναι μηδενικό. Ποιο θα είναι? Γιατί είσαι τρίτος προς τρίτον σήμερα, κύριε. Δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Σταμάτη. Νομίζω ότι είναι δικό σας το νόμισμα, το ευρώ είναι δικό μας. Τρίτη προς τρίτον είναι η σχέση μας. Είμαστε υποταγμένοι εκεί. Καθορίζουν άλλοι τους όρους. Γιατί όλη η συναλλαγματική, η δημοσιονομική πολιτική, η συναλλακτική πολιτική, η πολιτική για το νόμισμα καθορίζεται από τον ισχυρό. Και ισχυρός αυτή τη στιγμή είναι μόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Θέλουμε να δούμε τον κύριο Ζαχαριάδη, αφού σας πω ότι ο ΣΕΒ, οι βιομήχανοι δηλαδή, φίλες και φίλοι, αποφαίνονται ότι η υπερφορολόγηση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Κύριε Ζαχαριάδη, έχω πολλά μηνύματα. Θέλουν να απαντήσετε με καθαρό τρόπο εάν σκέφτεται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός μας, εάν σκέφτεται να ψηφίσει νέα μέτρα, αυτά που απαιτούν οι δανειστές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χθες έσκασε η απειλητική πληροφορία. Θα τα ψηφίσετε τώρα για να έρθουν οι θεσμοί, για να προχωρήσει και να κλείσει η αξιολόγηση? Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Σας λέω τι πληροφορίες διακινούνται. Εσείς τι αίσθηση έχετε και τι άποψη έχετε? Μπορεί η κυβέρνηση σημερινή να ψηφίσει και άλλα μέτρα επιβαρυντικά για τον Έλληνα πολίτη? Τι λέτε? Κύριε Λιάτσο, είμαι απολύτως σαφής. Αποφεύγω να σχολιάζω διαρροές, διότι πολλές φορές οι διαρροές είναι πραγματικές. Τις περισσότερες όμως φορές δίνονται διαρροές για να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται να υπάρχουν αυτές οι διαρροές, υπονομεύει την εθνική προσπάθεια. Η δήλωση του Πρωθυπουργού, η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, η δήλωση των 7 ηγετών του Νότου που συναντήθηκαν στη Λισαβόνα την προηγούμενη Κυριακή είναι σαφής. Εμείς θα θεσπίσουμε έναν μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, ο οποίος θα εγγυάται τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Τον κόφτη λέτε, το αυτό που λέμε κόφτη. Παρακαλώ. Δεν θα θεσπίσουμε όμως προληπτικά μέτρα τα οποία αντιβαίνουν στη συνταγματική τάξη, στην νομιμότητα την ευρωπαϊκή. Το συζητάτε να πάει σε 6.000 σήμερα, παίζαν τα δελτία. Ότι κουβεντιάζει το οικονομικό επιτελείο η ελληνική πλευρά, δεν ξέρω, να πάει το αφορολόγητο στα 6.000. Σας λέω λοιπόν, γι' αυτό αποφεύγω να σχολιάζω διαρροές χωρίς να έχουμε επίσημη ενημέρωση. Σας απαντώ λοιπόν. Θα σας απαντώ διαφορετικά. Η άποψη του Κώστα του Ζαχαριάδη, ποια είναι? Πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο, το συζητάει? Δηλαδή μπορείτε να το σκεφτείτε να πέσει το αφορολόγητο ή όχι? Η άποψή μου είναι απολύτως σαφής. Για πείτε. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω σε κομμάτια
της διαπραγμάτευσης τα οποία έχουν κλείσει από την άνοιξη του 2016. Εάν προσδιοριστεί ένας μηχανισμός, ο οποίος εάν δεν πιάσουμε τους στόχους, που μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους... Άλλο αυτό. Ναι, άμα, σας βάλω τελεία. Λοιπόν. Αυτό που λένε για τις συντάξεις, για μείωση των συντάξεων μέχρι το εφιαλτικό νούμερο... Όχι, είναι σαφές αυτό που λέμε. Είναι σαφές. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ψηφίσει και δεν έχει θεσπίσει προληπτικά μέτρα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες λένε θέλω προϋπολογισμό. Λέει μία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω ο προϋπολογισμός μου να είναι ισοσκελισμένος. Μάλιστα. Τι θα γίνει αν μία χρονιά ο προϋπολογισμός της τάδε χώρας δεν είναι ισοσκελισμένος? Θα πάρει κάποια μέτρα. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει ψηφίσει μέτρα που να λέει εάν έχω μισό τα 100 έλλειμμα από το ισοσκελισμό. Ναι, γιατί είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, τμήμα της ευρωδεξιάς προσπαθεί να αναδιατάξει το κοινωνικό μοντέλο και τις καταστατικές αρχές της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι σαφές. Η Νέα Δημοκρατία, σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αντί να περιμένει να παρακαλάει μήπως γίνει κανένα ατύχημα, κανένα παραπάτημα, μήπως βήξει ή στραβοκαταπιεί κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει μία πρωτοβουλία στην πολιτική της οικογένεια να σηκώσει κανένα τηλέφωνο σε αυτούς που είναι στο ίδιο κόμμα στην Ευρώπη, στους ομοειδεάτες, στους ομογάλακτους, τον κύριο Σόιμπλε, στην κυρία Μέρκελ, και να τους πει ότι αυτό είναι εκτός Ευρώπης. Ατύχημα, υπάρχει περίπτωση να πάμε σε εκλογές? Οι εκλογές, ο σχεδιασμός είναι και πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Καταλαβαίνουμε αυτό. Αν υπάρξει ατύχημα στη διαπραγμάτευση. Δεν θα δημιουργήσουν οι εκλογές όρους και προϋποθέσεις βελτίωσης της κατάστασης, χειροτέρευσης. Θα δημιουργήσουν. Ναι, το ξέρουμε ότι μπορεί να δημιουργήσουν. Όποιος αυτή τη στιγμή πιέζει, πιέζει ή γρυλίζει για εκλογές. Όχι, δεν υπάρχει. Κύριε Ζαχαριάδη, είναι σαφής η απάντηση. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ σας ρωτάω πάρα πολύ απλά. Και νομίζω ότι βοηθάτε χώρα. Τον κόσμο που μας παρακολουθεί να δίνετε απλές απαντήσεις. Η πιθανότητα εκλογών αυτή τη στιγμή εκτροχιάζει το πρόγραμμα, δεν θα μπορέσει να πετύχει το πρόγραμμα και μας βάζει αναγκαστικά σε πιο δύσκολες ατραπούς. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ομοψυχία στο βαθμό του εφικτού, να κρατηθούν τα ευρωπαϊκά δεδομένα και στάνταρ. Μάλιστα. Και όλες οι δυνάμεις οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται σαν ευρωπαϊκές, γιατί σήμερα και αύριο είμαστε κυβέρνηση εμείς, ενώ αυτή την περίοδο την κοινοβουλευτική και την επόμενη μεθαύριο μπορεί να έρθει κάποιος άλλος. Αν γκρεμιστεί το ευρωπαϊκό μοντέλο, μάλιστα, το 19 ή το 23 η Νέα Δημοκρατία δεν θα το βγει μπροστά της. Η κουβέντα για δημοψήφισμα την έχετε ακούσει που έχει ανάψει. Και ακόμα υπάρχει περίπτωση να μας πάτε σε δημοψήφισμα, εάν σαφές τα πράγματα έχουν μπλοκάρει και δεν προχωράει η αξιολόγηση. Σας ρωτώ. Να ρωτήσετε τον ελληνικό λαό, τέτοια σκέψη υπάρχει. Εμείς θα προσπαθήσουμε, αν τα πράγματα μπλοκάρουν, να τα ξεμπλοκάρουμε. Θα πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς θα τα ξεμπλοκάρετε? Δεν είναι, μα και ένα δημοψήφισμα ή εκλογές δεν θα ξεμπλοκάρουν το ζήτημα. Το ζήτημα θα μπορέσει να λυθεί μόνο μέσα από διαπραγμάτευση και μόνο μέσα από τη διαδικασία. Στο ευρώ πάση θυσία ή πρέπει να σκεφτούμε και να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε και να προβληματιζόμαστε και για άλλους δρόμους? Τι λέτε? Κοιτάξτε, εμάς η επιλογή και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων των προοδευτικών στην Ευρώπη και των αριστερών είναι ότι το μέτωπο στο οποίο πρέπει να δοθεί η μάχη είναι το μέτωπο της Ευρώπης. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πάση θυσία είναι να μπορέσουμε οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι προοδευτικές δυνάμεις, γι' αυτό παρακολουθώ, κύριε Τόλκα, και τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξεκολλήσουν τα σοσιαλιστικά και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα από τη λογική του Ευρωπαϊκού, Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και να μπορέσει να χαραχτεί ένας διαφορετικός δρόμος για την Ευρώπη. Σας λέω λοιπόν ότι αναζητούμε, αφού σας αρέσει αυτή η φράση πάση θυσία. Ναι, αυτή τη φράση πάση θυσία, εγώ θα προσπαθήσω. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ναι, τα άκουσα και στις προηγούμενες κουβέντες. Προφανώς είμαι αριστερός. Και το σχέδιο των αριστερών δυνάμεων είναι ο ανακαθορισμός της Ευρώπης. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα συνομιλητή, ο τόνος για τη διάλυση της Ευρώπης, και σας λέω, τους σέβομαι όλους πάρα πολύ.
και τα κόμματά τους και την ιστορική τους διαδρομή και την προσωπική τους προσφορά. Είστε ευγενείς άνθρωπος. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι απαξιώνται, ότι γίνονται επικίνδυνοι ψηφισμοί. Αλλά ο τόνος για την διάλυση της Ευρώπης και της Ευρωζώνης δεν προέρχεται από τα αριστερά. Δεν είναι ο κύριος Μπόρις Τζόνσον και ο κύριος Νάιτζελ Φάραντζ αριστερός. Δεν είναι η κυρία Λεπέν αριστερή. Είναι ακροδεξιοί αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν είναι ο κύριος Βίλντερς αριστερός. Είναι ακροδεξιός. Εμάς το πάση θυσία μας είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία Ευρώπη κοινωνική, ειρηνική, δημοκρατική. Καλή σε μία περίοδο όπου τα πράγματα να διατάσσονται διεθνώς. Πάμε στον κύριο Σταμάτη. Κύριε Γιώργο από κέντρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέπετε κύριε Λιάτσου, και δεν θα ξαναπάρευω, είπε ο αγαπητός φίλος ο Δημήτρης ο Στρατούλης προηγουμένως ότι πολλές χώρες δεν είναι στο ευρώ, είναι όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ξέρει ο Δημήτρης ότι αυτές οι χώρες είναι κυρίως ειδικές οικονομικές ζώνες της Γερμανίας. Μπορεί το ευρώ για τους λαούς και τους πιο φτωχούς αδύναμους πολίτες να έχει κάποια χαρακτηριστικά φυλακής. Νομίζω όμως ότι αυτή η διαδικασία της ειδικής οικονομικής ζώνης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει πιο πολύ με την κόλαση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γλυκερή από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σας. Τα δάνεια, λέει κύριε Σταμάτη, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, θα ρωτήσω και τον κύριο Τόλκα μετά, τα δάνεια, λέει, και είναι δάνεια, τρομερά δάνεια, φίλες και φίλοι, άνω των 400 εκατομμυρίων σύνολο, πότε θα τα πληρώσει τα δανεικά και αγύριστα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Όταν το κάνουν, λέει, τότε να έρθουν και να μας σώσουν. Λέει, αφού τα πληρώσετε τα δάνεια και τα ξεπληρώσετε, τότε να έρθετε και να μας σώσετε. Εν πάση περιπτώσει. Και τι περιμένετε τώρα να αλλάξω εγώ κουβέντα επειδή ρώτησε αυτό? Σας είπα εγώ να αλλάξετε κουβέντα. Παρακαλώ. Σας έχουμε καταπιέσει ποτέ? Καταπιέζουμε. Καταπιέζουμε. Μα δεν καταπιέζουμε. Τη Νέα Δημοκρατία την καταπιέζουμε? Δεν καταπιέζουμε. Σας φωνάζουμε και σας ακούμε εδώ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω στον κύριο Στρατούλη ότι οι χώρες τις οποίες αναφέρει, πέραν του γεγονότος ότι έχουν πράγματι αυτή την ειδική διασύνδεση με Γερμανία και μεταξύ τους, αυτές δεν μπήκαν καθόλου στο ευρώ. Αυτή η διαδικασία δεν είναι μηχανιστική. Δηλαδή κάποια στιγμή παίρνω μια απόφαση και μπαίνω στο ευρώ σε ένα κοινό νόμισμα. Στη συνέχεια παίρνω μια απόφαση και φεύγω. Διότι η οικονομία σου πια έχει διαρθρωθεί διαφορετικά. Με άλλου ρυθμού. Βάζετε μια ανωτελεία. Με συγχωρείτε. Θα σας ζητήσω συγγνώμη. Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Τα καλύτερα ερωτήματα τα θέτει ο πολίτης. Είναι ο κύριος Δημήτρης από την Κόρινθο. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Και ρωτάει, η ανάπτυξη της Ελλάδος πότε ήτανε, επί γιούρο ή επί δραχμής? Τώρα προσέξτε. Παρακαλώ. Εγώ προσέχω, είμαι προσεκτικός γενικά. Σας λέω λοιπόν, πότε έγινε η ανάπτυξη της Ελλάδας? Επί δραχμής ή επί γιούρο? Παρακαλώ, πείτε. Εάν τυχόν βρίσκεσαι σε ένα σκαλοπάτι που είναι σε επίπεδο 1, είναι πολύ εύκολο να πας στο σκαλοπάτι 5. Δεν τα καταλαβαίνω. Είναι και αργά τώρα. Δηλαδή, πιο λιανά, η χώρα, η Ελλάδα, πιο ανθρώπινα. Ξεκίνησε και κατανοητά, να μας τα λέτε. Κατανοητά. Ξεκίνησε από μια καθυμαγμένη χώρα, η πορεία της χώρας μας. Γιατί, από μια γιατί κάνετε τέτοια ανάλυση του μεγάλη? Πώς σας την κάνω? Εσείς ξέρετε και πολύ καλά οικονομικά. Συγγνώμη, κάνετε λάθος. Εσείς οικονομικά ξέρετε καλά. Στο απόγειο λοιπόν απαντώ. Απαντήστε. Στο απόγειο της καλύτερης στιγμής που λέει της ανάπτυξης, πότε απολάμβανε περισσότερα αγαθά ο πολίτης αυτός? Ναι. Αντιλαμβάνεστε ναι. Ότι η χώρα μπήκε σε ένα διαφορετικό ρυθμό. Αυτά που τότε θεωρούνται πολυτέλεια σήμερα είναι ζητούμενα. Με το ευρώ πλουτίσαμε ή φτωχήναμε, κύριε Σταμάτη. Στο πω πολίτης, εγώ πιο λιανά να το κάνω. Συγγνώμη, ο πολίτης. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Πλουτίσαμε με το ευρώ ή φτωχήναμε με το ευρώ? Αυτό πείτε. Είναι θέμα. Ένα λεπτό. Δεν φταίει το ευρώ, κύριε Λιάτσου. Α, δεν φταίει το ευρώ. Η πολιτική δική μας. Γιατί είναι κλέφτες οι πολιτικοί? Δηλαδή κλέβουν το πλούτο της χώρας, τον κλέβουν. Τώρα μπαίνετε σε μια κουβέντα. Περιμένετε να μας πείτε, να μας εξηγήσετε. Γιατί θα αρχίσω αλλιώς εγώ τώρα, δεν γίνεται έτσι. Αρχίστε. Λοιπόν, έγιναν λάθη πολιτικής. Ναι, ποιος τα έκανε τα λάθη? Έγιναν διαχρονικά λάθη πολιτικής. Ποιοι? Η χώρα έκανε γενικότερα κάποια λάθη. Αυτοί που κυβερνούσαν 40 χρόνια. Εσείς δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Λιάτσο, παρακαλώ. Η πορεία της εσείς χώρας το είναι... Εσείς το ομολογείτε, προσέξτε, αυτή τη στιγμή. Προσέξτε. Και μπράβο σας που το ομολογείτε. Χώρα, έχετε θάρρος. Η μπράβο. Χώρα έκανε κάποια λάθη. Ποια είναι αυτά? Είναι ότι αποφάσισε να μπει στην Ευρωζώνη, στον πιο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης,
χωρίς να έχει πάρει απόφαση να κάνει τις αλλαγές που χρειάζονταν. Το 95% ήταν οπαδός του Ευρώ, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές, αυτό είναι το λάθος της χώρας. Το 95% ήσασταν οπαδός του Ευρώ. Ευθυνόμαστε όλοι. Ευθυνόμαστε εμείς. Ποιοι δηλαδή. Όλοι. Η Νέα Δημοκρατία, ναι. Διότι τις αλλαγές αυτές που έπρεπε να πάρουμε, δεν τις πήραμε. Και δεν ευθύνονται μόνο τα κυβερνητικά κόμματα που δεν τις έκαναν. Ευθύνονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έλεγαν μην τις πάρετε, μην τις κάνετε. Δημιουργήσαμε δηλαδή μια χώρα ειδικών συνθηκών και ειδικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν, ήταν άχρηστο όλο το πολιτικό σύστημα. Άρα ήταν άχρηστη και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτό λέτε. Σας λέω ότι ήταν άχρηστη. Μισό λεπτό, κύριε Πρεσβύτερ. Ήταν άχρηστη η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτό λέτε. Σας αφήνω εγώ. Σας λέω ότι κάναμε λάθη. Το βασικότερο λάθος όλων δεν είναι γιατί φταίει το ευρώ ή γιατί δεν προσαρμοστήκαμε στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι γιατί δεν προσαρμοστήκαμε. Ακολουθώντας λαϊκίστικες επιταγές, ακολουθήσαμε λάθος δρόμο. Ερώτημα. Ξοδεύαμε περισσότερα από αυτά κουβέντα, που πάρει. Ερώτημα. Έχετε δει κανένα άλλο κράτος εκτός από τη Γερμανία που τα έχει οικονομήσει, διότι λέει είναι η Ευρώπη της Γερμανίας, η γερμανομοκρατούμενη, να έχει πλουτίσει με το ευρώ? Πάρτε την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία. Έχετε δει καμία χώρα να έχει πλουτίσει? Πείτε μου. Όλες αυτές οι χώρες με αποφάσεις των λαών τους προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες αυτές οι χώρες με αποφάσεις των λαών και των κυβερνήσεών τους προσχώρησαν στην Ευρωζώνη. Κάνετε λάθος να πιστεύετε ότι είναι αρνητική συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Είναι τεράστιο λάθος. Εμείς επαναλαμβάνω ότι διαπράξαμε διαχρονικά το λάθος, κινούμενοι, αν θέλετε, κατά από την πίεση της αριστερής πολιτικής, εμείς τα κόμματα της κεντροδεξιάς, έπρεπε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη τόλμη σε μεταρρυθμίσεις. Αφού θέλαμε να παραμείνουμε στον πυρήνα της, στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, έπρεπε να προχωρήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Κύριε αγαπητέ, κύριε Σταμάτη, το 2010 η ανεργία στην Ελλάδα... Το ευρώ είναι δύναμη. Δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη. Το ευρώ είναι δύναμη. Το 2010 η ανεργία στη χώρα, τώρα, ήταν στις παρυφές του 10%. Η ανεργία στη χώρα. Το 2017... Και με εσάς βέβαια ήταν ακόμα πιο ψηλά, είναι στο απαράδεκτο νούμερο του 23% φανερή η ανεργία και βάλτε και κάνα 8%. Παίρνετε τα αποτελέσματα της κρίσης. Περιμένετε. Βεβαίως παίρνω τα αποτελέσματα της κρίσης. Την κρίση ποιος τη δημιούργησε? Αυτό λοιπόν. Ποιος τη δημιούργησε την κρίση? Μα σας εξήγησε πριν από λίγο. Μάλιστα. Ότι αρνηθήκαμε. Και παρόλα αυτά που πολύ σωστά μας εξηγήσατε, επιμένετε ότι δεν φταίει το ευρώ. Αυτό μας λέτε. Η Ευρωζώνη λοιπόν, δηλαδή. Και η Βραζιλία, είναι εκτός ευρώ. Και οι χώρες της Νότιας Αμερικής είναι εκτός ευρώ. Τι σχέση έχουν? Και είναι, έχουν τεράστιες πηγές πλούτου. Εμείς είμαστε χώρα της Αφρικής, κύριε. Μα δεν έχουν καμία σχέση. Μα συσχετίζετε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Χώρες λοιπόν με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχουν δικό τους εθνικό νόμισμα, ρωτώ εγώ, περνούν καλύτερα από εμάς? Μάλιστα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το νόμισμα. Πρέπει να μιλήσουμε για κύριε Λιάτσο. Το νόμισμα είναι μέσο. Δεν είναι το νόμισμα λοιπόν. Είναι το η δυνατότητα εμείς να έχουμε. Η Ευρωζώνη στην Ελλάδα έχει κάνει καλό, κύριε Σταμάτη, θα το ρωτήσω αλλιώς. Η Ευρωζώνη μας έχει κάνει καλό. Η Ευρωζώνη μας έκανε καλό και θα μπορούσε να μας κάνει πολύ καλύτερο καλό. Ξέρετε ότι έχουμε 3 εκατομμύρια φτωχούς και 1,5 εκατομμύρια νέους. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών, όχι του ευρώ. Αυτό σας εξηγώ. Πολιτικών τη Νέα Δημοκρατία ταχύτερα να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Η χώρα μας ήταν ένα κράτος και εξακολουθεί να είναι συμφερόντων συνδικαλιστικών ομάδων του Α, του Β. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα απλό. Και ολοκληρώστε για να πάω παρακάτω στον κύριο Τόρκα. Όσο δείτε και να έχουν οι αγρότες σήμερα, δεν μπορούν να κλείνουν τους δρόμους. Μάλιστα. Χθες οι ίδιοι αγρότες έκαναν επίθεση εναντίον των αυτεργατών. Δηλαδή για την τραγωδία τη χώρα φταίει ο αγρότης. Αυτό σα είπα. Φταίει ο ξάδελφό μου. Συγγνώμη. Που βγαίνει με το τραχτέρ στον δρόμο. Σα είπα ότι σαν χώρα ενεργούσαμε με βάση μικροσυμφέροντα ομάδων. Δεν είναι η αίσθηση του ευρωπαϊκού κράτους αυτού. Αυτό. Το ευρωπαϊκό κράτος κινείται με άλλους κανόνες. Εμείς τώρα τα βλέπουμε και λέμε, μα τι περίεργα πράγματα λένε αυτοί. Μα δεν είναι καθόλου περίεργα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τόρκα, είναι η ευρωπαϊκή ζωή. Την θέλουμε ή δεν την θέλουμε. Σας ακούει ο κόσμος, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Εγώ δεν θέλω να επηρεάσω καθόλου. Κύριε Τόλκα, τι λέτε? Και ήθελα να θυμίσω φίλες και φίλοι ορισμένους σταθμούς μέσα από, την τελευταία, από το 2000 που μας έβαλε ο κύριος Σιμίτης στην ΟΝΕ, που έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση με τι στοιχεία μπήκαμε στην ΟΝΕ εκείνη την εποχή. Όχι μόνο ο κύριος Σιμίτης.
Απόφαση ελληνικού λαού ήταν που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πού είναι η απόφαση ελληνικού λαού? Παρακαλώ, εκλογές και στήριξη με υψηλότερα ποσοστά. Είχε πει ότι θα πάω, είχε πει ότι θα πάω στο νόμισμα. Δεν σας διέκοψα. Και μην κάνουμε τέτοιου τύπου γενικεύσεις. Αυτό το είχε πει ότι θα πάω στο νόμισμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πώς ήξερε ο ελληνικός λαός τι θα ήταν. Θα τα πω. Κύριε Λιάτσο, αν με επιτρέπετε. Ήθελα να πω κάτι πριν σας δώσω τον λόγο, ότι είχαμε την Ολυμπιάδα που ακόμα δεν έχει γίνει, φίλες και φίλοι. Αφήστε να τον βλέπουμε τον κύριο Τόλκα. Δεν έχει γίνει ζύγη ακόμα τι έχει συμβεί με την Ολυμπιάδα. Το ευρώ μας θέει. Αφήστε με να πω δύο κουβέντες. Λέω το ευρώ μας θέει. Είχαμε τα εξοπλιστικά, φίλες και φίλοι. Το ευρώ μας θέει. Είχαμε τα εξοπλιστικά και από εκεί και πέρα είχαμε και τις μεταθέσεις των δανείων όλων από τον κύριο Σιμίτη στην τα αιτία, οκταετία του κυρίου Καραμαλή και πάει λέγοντας το πράγμα και αυτή τη στιγμή είμαστε καταχρεωμένοι, είμαστε πτωχευμένοι αυτή τη στιγμή και συζητάμε εάν θα πάρει ο Τσίπρας 4,5 δισεκατομμύρια μέτρα που μας ζητάει τσαμπουκά, μας ζητάνε τσαμπουκά οι θεσμοί, φίλες και φίλοι, για μετά το 18, αφού τελειώσει το πρόγραμμα. Και ακόμα καθόμαστε και το συζητάμε αυτό. Μεθαύριο θα δανείστε εσείς στη χώρα. Παρακαλώ. Θα μας δώσετε την πηγή και τη συνταγή για να τους πετάξουμε έξω. Ποιος να σας δανείσει, εγώ να σας δανείσω. Λέω, άμα παίρνετε γρήγορες αποφάσεις και λέτε δεν συζητάμε, άντε να σηκωθούν να φύγουν, μαζί. Όλοι μαζί. Εσείς δέχεστε, κύριε Σταμάτη, θα μας δώσετε λύση. Λύση θα μας δώσετε. Για τα μέτρα που λέει το Δουνουτού και ο Σόιμπλε, εσείς τι λέτε. Όταν θα έρθουν θα πάρουμε θέση. Εγώ σας λέω, καλά, να πάρει η εναλλακτική λύση, υπεύθυνο μεγάλο κόμμα η εναλλακτική λύση, η δική σας ποια είναι, η πτώχευση. Γιατί η αυτό πτώχευση. Που λέτε είναι πτώχευση. Γιατί είναι πτώχευση. Η εναλλακτική λύση που λέτε οδηγεί σε πτώχευση και δεν το έχετε καταλάβει. Η πτώχευση υπάρχει, κύριε Σταμάτη. Προσέξτε, ακριβώς υπάρχει και γλιτώνουμε τις συνέπειες. Με τη δική σας την ευθύνη. Και μας δίνεται η ευκαιρία με τη δική σας την να διορθώσουμε την κατάσταση. Η πτώχευση υπάρχει με τη δική σας την ευθύνη. Κύριε Λιάτσο. Όχι προσωπικά. Κύριε Λιάτσο. Των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στην ουσία έχουμε πτωχεύσει. Ότι μας δίνεται η δυνατότητα. Από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πτωχεύσει. Εσείς μας οδηγήσατε στη φτωχειοποίηση. Ναι, και εσείς οι δημοσιογράφοι που βγαίνατε και λέγατε 10% αύξηση είναι λίγη. Ναι. Εσείς δεν φταίτε. Καθόλου δεν φταίτε. Όταν παρασέρνατε τον κόσμο. Όχι, εγώ δεν παρήσανα κανένα. Απευθυνθείτε σε άλλους δημοσιογράφους που τα λέγανε αυτά. Και πιέζατε εσείς δημοσιογράφοι. Δεν λέω εσάς. Άρα φταίνει οι αγρότες και οι δημοσιογράφοι. Για την πτώχευση της Ελλάδας φταίνει οι αγρότες που μας είπατε πριν και οι δημοσιογράφοι. Αυτό σας είπα. Αυτό λέτε. Κύριε Λιάτσο, όταν θα μιλάτε μαζί μου, εγώ θα επιμένω. Λοιπόν, μην παραπληροφορείτε τον κόσμο. Εγώ δεν παραπληροφορώ ποτέ τον κόσμο. Όλοι ευθυνόμαστε. Αυτό θα το πάρετε πίσω. Και οι δημοσιογράφοι. Αυτό θα το πάρετε πίσω. Ποιο? Εγώ δεν παραπληροφορώ καθόλου τον κόσμο. Εγώ είπα δεν παραπληροφορώ. Α, εγώ. Δεν άκουσα καλά. Λοιπόν, εσείς λέω, δεν θα βάζετε στο στόμα μου κουβέντες που δεν είπα. Εάν δεν τις καταλάβατε, άμα τις ξαναρωτήσετε. Μπορεί να το καταλάβω. Όμως λέω, κατάλαβα, ναι. Ότι έσφαλε η δική μας πολιτική, η οποία έπρεπε να είναι περισσότερο προοδευτική προς την Ευρώπη, χώρα μεγαλύτερων μεταρρυθμίσεων, χωρίς να υποκύπτει σε μικροσυφέροντα μικροομάδων. Αυτές τις μικροομάδες, εσείς όχι εσείς προσωπικά, οι δημοσιογράφοι τις εξωθούσαν σε πιέσεις στο σύστημα. Με αποτέλεσμα, αντί να συμπεριφερόμαστε σαν κυβερνήσεις με σοβαρότητα και ευθύνη και προοπτική, εμείς είχαμε δώσει τα όλα. Οι πιέσεις από τις ισχυρές ομάδες υπήρχαν. Τι έχει εγγύα, έχετε. Αυτό είναι η διαφορά μας. Οι πιέσεις από τις ισχυρές ομάδες μένουν έξω οι μικρές. Το ευρώ μας στηρίζει για να μην νιώσουμε την πτώχευση. Κύριε Τόλκα, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ για να μιλήσουν όλοι. Καλά πάει η κουβέντα ένας-ένας. Λέει τις απόψεις, υπάρχουν και εντάσεις, καλά είναι αυτά. Εσείς, φίλες και φίλοι, από την κουβέντα βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εσείς τα βγάζετε τα συμπεράσματα με αυτά που συζητάμε, με αυτά που ρωτάμε, που ρωτάτε εσείς, ρωτάω εγώ και τις απαντήσεις που παίρνουμε από τον καθένα προσκεκλημένο μου. Τον οποίο τους ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που έρχονται κάθε βράδυ στην εκπομπή. Γιώργο, ευχαριστώ. Κύριε Τόλκα. Κύριε Γιάννη, ξεκίνησα να απαντάω πριν σε μια ερώτησή σας. Έχει το λόγο. Αναφερόμενο σε κάτι που εσείς ο ίδιος είπατε, νομίζω το παρουσιάσατε και ως μία από τα πέντε. Σενάρια που παρουσιάζονται για την κυβέρνηση. Από την Ελβετική Τράπεζα. Ναι, ναι. Από την Ελβετική Τράπεζα. Αναρωτηθήκατε λοιπόν αν ο Τσίπρας. Credit Suisse, μάλιστα. Ναι. Αν ο κύριος Τσίπρας. Αναρωτηθήκατε αν ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα. Σας φαίνεται περίεργο να λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας με όσα έχουν γίνει. Με ρωτάτε να απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Εγώ η απάντηση που έχω πει και το ξέρει ο κόσμος που παρακολουθεί την εκπομπή είναι ότι ο κύριος Τσίπρας άλλα πίστευε και άλλα πιστεύει σήμερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν σας ότι άλλα έλεγε δηλαδή πριν το 2015, λέω, και άλλα κάνει σήμερα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν αφισβητείται. Συνεχίστε. Ακριβώς, πάνω σε αυτό που είπατε, είναι και αυτό που θέλω να τονίσω. Εσείς, μάλλον με τα προηγούμενα, τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, ο προ-πρωθυπουργού Τσίπρας,
στηρίξατε την επιλογή Τσίπρα. Εννοείται το κανάλι. Το κανάλι. Βεβαίως. Εδώ, ήταν απόφαση του καναλιού για την πολιτική αλλαγή, κύριε Τόλκα. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Όχι, όχι, βεβαίως. Ναι. Μένει πάντα, κρύβεται κανείς. Αλλά θέλω να τονίσω την ευθύνη που και εσείς οι ίδιοι έχετε και την ευθύνη που και εσείς οι ίδιοι πρέπει να αναλαμβάνετε όταν κάποια πράγματα είναι στα όρια ή του ψεύδου. Όλα γίνονται δημόσια. Όλα γίνονται δημόσια. Όλα γίνονται δημόσια. Και εμείς κρινόμαστε, έχετε δίκιο. Και εσείς κρινόσαστε. Βεβαίως, βεβαίως. Και πολύ σωστά παραδέχτηκε ο αγαπητός κύριος Σταμάτης πριν για τις τεπελώριες, το πελώριο είναι δικό μου, πολιτικές ευθύνες ή αν θέλετε, πώς να το πω τώρα, την αναποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος που κυβερνούσε στο τη χώρα. Που κυβερνούσε τη χώρα. Όχι, όχι, που κυβερνούσε. Στο σύνολό την ευθύνη, την κύρια ευθύνη την έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του. Ακούστε, στο σύνολό του. Συνεχίστε όμως. Και το Πασόκ, αγαπητέ κύριε Τόλκα, θέλω να σας πω ότι έχει βαρύτατες ευθύνες. Έχουν υπουργοί του μπει στη φυλακή με κακουργήματα, διότι αποδείχτηκαν τεράστιοι κλέφτες, του πλούτου και του μόκτου του ελληνικού λαού. Μάλλον λέτε κλέβανε δισεκατομμύρια δραχμές του μόκτου και του πλούτου του ελληνικού λαού, κύριε Τόλκα. Παρακαλώ. Για να κλείσω και το προηγούμενο. Άρα, και γι' αυτό το Πασόκ από το 40 πήγε στο 4. Και εσείς θα νιώθετε την ίδια απογοήτευση με την εξέλιξη του κυρίου Τσίπρα. Εσείς δεν ευθύνεστε, είστε νέος άνθρωπος, βέβαια δεν έχετε σχέση. Λοιπόν, να συνεχίζουμε λίγο στα επόμενα. Αναφέρεται συνεχώς στις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Βάλτε και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Και όλα τα μέτρα τα οποία στον χρόνο που του αναλογεί είναι. Στον πολύ μικρό χρόνο. Στον πολύ μικρό χρόνο που του δηλαδή, ο χρόνο τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ, αν θέλετε, είναι τόσο. Και του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο. Και στο ύψος. Νέα Δημοκρατία Πασόκ ήταν 40 χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 2. Όχι, όχι. Αυτό είναι λαθασμένο που κάνετε. Είναι λαθασμένο, λέτε. Το ύψο των δισεκατομμυρίων που χρεώθηκε το ελληνικό κράτο μέσα στι συνθήκε του ζούμε μνημονίων. Πάμε λίγο πίσω όμως και ακόμα μία παρατήρηση. Χρεώθηκε με τα 80, λέει, του τρίτου μνημονίου. Παρακαλώ. Πού προκύπτει αυτό, δεν θέλω να διακόπτω, αλλά πού προκύπτει. Έχετε κάποια καμπύλη χρέους που να μας προδείχνει. Αφήστε τον να πει την άποψή του, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, αλλά μην λέμε τώρα. Σε όλους. Από τα όλα επιπλέον δισεκατομμύρια που χρεώθηκαν στην Ελλάδα. Έχετε κάποια καμπύλη χρέους. Από το email Χαρδουέλη, συν επίσης αυτά που φέρνετε τώρα. Και αυτά που θα φέρετε, επειδή καθυστερείτε εσείς τώρα με δικιά σας ευθύνη Τολκά, την αξιολόγηση. Είστε έμπειρος. Δεν σας διέκοψα. Ναι, αλλά λέτε κάτι που δεν ισχύει. Έχετε κάποια καμπύλη χρέους. Κύριε Αναστασία. Από κάποιο διεθνή οργανισμό, από κάποιο οίκο αξιολόγησης, η οποία το καλοκαίρι του 2015 να ήταν σε χ δισεκατομμύρια. Και μετά να ανέβει και πάνω 86. Παρακαλώ να μου τη φέρετε. Υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι αναχρηματοδότηση. Όχι, όχι, όχι. Είναι αναχρηματοδότηση, κύριε Τόλκα. Μα φυσικά τον αφήνω. Αλλά είναι αναχρηματοδότηση των χρεών. Αυτό είναι. Η αναχρηματοδότηση των χρεών δεν είναι νέα χρέη. Για να ακούσουμε τον κύριο Τόλκα. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, για αυτό το οποίο αναφέρεται πριν και για το τι έχει πληρώσει και η δικιά μου παράταξη. Αναλογίζομαι γιατί άραγε όμως. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, με αν θέλετε σύμπραξη και του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μπει στα ζήτητα η περίοδος 2004-2009, η οποία ήταν αυτή που μας έδωσε εμάς το 2009 13% έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, μιλάω των τρεχουσών συναλλαγών, και φέσωσε την Ελλάδα, πήραμε την Ελλάδα τότε με 57 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Υπάρχει έλλειμμα. Δεν υπάρχει ερμηνεία, κύριε Σταμάτη. Όλοι οι οικονομολόγοι, η έκθεση Juncker, όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς, η Eurostat και η Engelstad, όλοι αναγνωρίζουν και η Βουλή τελευταία η δικιά μας, αναγνωρίζουν τα διπλά ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο. Αλλά δεν συζητάει κανείς σήμερα γι' αυτό. Συγγνώμη. Και επίσης, κύριε Λιάτσο, συνεχίζοντας για αυτά που περιγράφετε, για πείτε μου λίγο, γιατί είπαμε και για ομάδες συμφερόντων και τα σχετικά. Κύριε Λιάτσο, ποιος έκοβε. Γιατί έγινε στο δικό μας Υπουργείο και όταν ήμασταν εμείς στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Ποιος έκοβε μυστικά κονδύλια στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Τύπου, εμείς. Εμείς το κάναμε. Ποιος έκανε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κύριε Λιάτσο, όπου υπήρξε ο έλεγχος συνταγογραφήσεων. Τότε έγινε, 2009-2012. Ποιος έκανε ευκολότερο τον έλεγχο και τις προσβάσεις σε φορολογικά στοιχεία. Τότε έγινε. Γιατί η Ελλάδα είχε βρεθεί εκεί που είχε βρεθεί, δεν είχε καμία αξιοπιστία. Υπήρχαν τα τεράστια ελλείμματα αυτά και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και οφείλαμε να γίνουμε κράτος. Ότι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να φτιάξει τις βαθιές αλλαγές που έπρεπε να έχει ως ευρωπαϊκή χώρα, είναι το μεγάλο μας μειονέκτημα και αυτό στο οποίο σήμερα όλοι ευθύνονται και ευθυνόμαστε. Κύριε Λιάτσο, κάτι ακόμα όμως. Για δείτε λίγο τις άλλες χώρες οι οποίες μπήκαν στο μνημόνιο.
που είναι στο ευρώ, για τους φίλους εδώ πέρα στο τραπέζι, οι οποίοι είναι υπέρ του εθνικού νομίσματος. Πώς βγήκε. Για δείτε τις άλλες χώρες, οι οποίες πιθανόν να μην είναι σε εθνικό νόμισμα, αλλά μπήκαν σε μνημόνια για στο δούνο του μόνο. Πώς βγήκαν. Αν λοιπόν δεν είχε καλλιεργηθεί εκείνη η εικόνα της απαγοήτευσης και εκείνη η εικόνα της εκμετάλλευσης της οργής του κόσμου από το 2010 μέχρι σήμερα, με τις πλατείες, με τους αγανακτισμένους, με την ενίσχυση των άκρων, με την ενίσχυση της Χρυσής Αυγής, με την ενίσχυση σε αυτά που προσπάθησε να καβαλήσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος έχει κάνει την αυτοκριτική του, γι' αυτό και έχει τοποθετηθεί. Που εγώ την ξέρω. Βεβαίως. Όχι, ναι, αλλά τον δεν είναι αυτή που λέτε εσείς. Όχι, δεν θέλω να σου πω άλλο είναι πράγμα. Που λέτε εσείς. Λέω όμως ότι αν το 2010 είχε μπει πλάτη και είχε στηριχθεί εκείνο το πρώτο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, σήμερα θα ήμασταν πάρα πολύ καλύτερα. Συγγνώμη. Και για να τελειώσω και για να κλείσω. Πώς βούλευτες είχε ο κ. Παπαδρέου τότε. Είχαμε 160 τόσου βούλευτες. Άρα είχατε ποιος τον εμπορία. Οπότε γιατί πέσατε. Στην πορεία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή που πέσατε εσείς. Όχι, δεν ήταν. Δεν λέω, μήπως που φταίμε εμείς. Για ολοκληρώστε κύριε Τόλκα, παρακαλώ. Μα οι βούλευτες ήταν οι δικοί σας. Είχαν ξεσηκώσει όλο τον κόσμο εναντίον. Για βουλευτές μιλάω. Δεν μιλάει, δεν είναι οι βουλευτές μου, κύριε Σταμάτη. Είναι η κοινωνία και πώς στέκεται η κοινωνία. Από τότε κατέρευσε εκ των έσω. Συν ακόμα. Ακόμα, για να σας πω κάτι άλλο, κύριε Γιάτσο. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Το Πασόκ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να γίνει μια εξεταστική από τη στιγμή που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι σήμερα. Ναι. Για τις οικονομικές εξελίξεις, τις ευθύνες που υπάρχουν και να συζητηθούν όλα αυτά. Αυτά ενέχουν μέσα και μια αξιολόγηση των λαθών που έχουν γίνει στην ελληνική οικονομία, το τι δυνατότητες έχουν δημιουργηθεί και τι δυνατότητες δεν έχουν δημιουργηθεί. Αρνούνται όλα τα κόμματα να συμμετάσχουν και να στηρίξουν αυτή την επιλογή την Εξεταστική Επιτροπή και κυρίως αρνείται η κυβέρνηση. Γιατί άραγε αρνείται η κυβέρνηση. Να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Πολύ πριν γίνει, δεν το φέρνει η κυβέρνηση. Πολύ πριν γίνει οποιαδήποτε άλλη κουβέντα στο επίπεδο που τίθεται σήμερα, κύριε Γιάννη. Να τελειώσω και με κάτι άλλο. Η συζήτηση για δραχμή και ευρώ. Έχετε 30 δηλαδή, δευτερόλεπτα, διότι τελειώνει ο χρόνος εκπομπής. Δηλαδή, κύριε Λιάτσο, το 1960-70 οι Έλληνες ήταν πλούσιοι με τις δραχμές. Το σύνολο του ελληνικού λαού ήταν πλούσιο. Εσείς, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή, μια προσωπική ερώτηση. Πόσο ετών είστε, είστε πολύ νέος άνθρωπος. 38. Και είστε 30, νεότατος. Πείτε μου κάτι και ξέρετε, είστε και μορφωμένος κτλ. Κατά τη γνώμη σας, από τη στιγμή που έχουμε μπει στο ευρώ και κυρίως την τελευταία επταετία που το έχουμε ζήσει, πιστεύετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση καλή οικονομικά, δηλαδή η ελληνική οικογένεια περνάει καλά, έχει άνεση, η ζωή του Έλληνα σήμερα και τη Ελληνίδα. Αλλά τι συζητάμε τώρα. Δεν έχει άνεση. Τι συζητάμε τώρα. Αν θέλετε να... Όλα τα άλλα είναι περί διαγραμμάτων. Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Είστε ελεύθερος. Το 90% περίπου των εισοδημάτων μας θα παρακρατείται και θα πηγαίνει στο κράτος. Είστε νομικός. Ναι, βεβαίως. Είστε δικηγόρος. Όπως είναι όλοι οι δικηγόροι και κυρίως είναι οι δικηγόροι. Αλλά για να σα πω λίγο κάτι. Φταίει το ευρώ γι' αυτό μόνο. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση παγκόσμια. Δεν έχουν δημιουργηθεί άλλες δυνάμεις. Δεν έχει μετατοπιστεί η παραγωγή και η οικονομική εξέλιξη προς την Ασία. Δεν έχουν δημιουργηθεί άλλες οικονομικές ζώνες και ζώνες οικονομικού ενδιαφέροντος σε άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης. Αυτό πατού. Δεν μου λέτε, κύριε Τόλκα, εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ορισμένα λίγα, πολύ λίγα κράτη της Ευρωζώνης πλουτίζουν και τα περισσότερα φτωχαίνουν. Πώς το εξηγείτε. Κύριε Λιάτσο, πώς το εξηγείτε ολόκληρη αυτό. Η παραγωγή δυστυχώς φεύγει από την Ευρώπη. Αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει σήμερα είναι να δούμε και έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Πώς μπορεί η Ευρώπη πρέπει να είναι ισότιμα τα μέλη της Ευρωζώνης. Φυσικά και πρέπει, τον, πρέπει να είναι. Είναι ισότιμα. Είναι ισότιμα. Γιατί πλουτίζει η Γερμανία και φτωχαίνει η Ελλάδα. Γιατί είναι λάθος. Θέλετε δηλαδή να παραμείνουμε σε ένα σύστημα όπου θα πλουτίζει, θα υπερπλουτίζει η Γερμανία και θα φτωχαίνει η Ελλάδα. Περιμένετε γιατί αυτή εγώ περιμένω. Ερωτήματα κάνω και δεν παίρνω απαντήσεις. Συγκεκριμένες απαντήσεις να παίρνουμε όμως. Η Ελλάδα πώς θα ζήσει, η οποία δεν έχει παραγωγή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με ποιον. Από το 2000, όπως πολύ σωστά θυμόμαστε όλοι, είμαστε στο ευρώ. Τι έγιναν τα 17 χρόνια που είμαστε στο ευρώ. Μα πώς δεν έχει παραγωγή, κύριε Λιάτσο. Παραγωγή έχει η Ελλάδα. Έχει παραγωγή. Τι έχουμε τώρα. Λέμε στον κόσμο ψέματα. Γιατί λέμε ψέματα. Συγγνώμη. Δηλαδή έχουμε 34%. Ομολογείτε ότι τον καταστρέψατε. 2%. Αφήστε τώρα τι κουβέντες. 2 δισεκατομμύρια κάνουμε εισαγωγή. Κρέατος και γάλακτος και προϊόν. Αυτό το ρόλο έχουμε. Το ροζ χρυσό τον γνωρίζετε. Αφήστε τώρα. Δεν κοιτάξτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έτσι με λαϊκισμό. Τέτοιου φτάσαμε. Ακούστε τώρα. Ποιο τον έκανε το λαϊκισμό. Εσεί κυβερνήσαμε. Παρακαλώ. Κύριε, δεν χρειάζεται κύριε αγαπητέ κύριε Σταμάτη. Αν κυβερνήσει το λαϊκισμό. Κύριε Τόλκα, μία φράση. Κύριε καθηγητά. Που είπατε νωρίτερα. Κύριε καθηγητά, σα παρακαλώ. Θα δικήσουμε του άλλου.
Εντάξει, δεν σας έδωσα το χρόνο πριν. Εντάξει, έχετε παράπονο, με συγχωρείτε. Δηλαδή. Αλλά λέγονται πράγματα. Αλλά πρέπει να υπάρχει πράγματα. Ισότιμος. Οι άνθρωποι οι οποίοι κατέστρεψαν τον ελληνικό λαό έχουν το θράσος να λένε θα κυβερνήσουμε και στη συνέχεια με μνημόνιο μέχρι το 2060. Μα αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να γίνουν πια. Καλά, και το έχει καταλάβει ο ελληνικό λαό. Πώς θα γίνει. Κύριε Τόλκα, ολοκληρώστε τη φράση σας. Αυτά που παρουσιάζεται μπορεί να ζήσει κανείς Έλληνας με ροζ, χρυσό και πράσινα άλογα. Συγγνώμη, είναι πράσινα άλογα. Είναι παραγωγή τη βιωτεία, κύριε. Είναι παραγωγή τη βιωτεία. Εντάξει. Να σας πω ποιος είναι. Λοιπόν, είναι τώρα ο ερχόμενος, έχει δικό του ροζ χρυσό. Αφήστε με λίγο. Το καταλάβατε. Εντάξει, θα τον εξορίξουμε. Είναι η παραγωγή η οποία πρέπει να τονιστεί, είναι πρέπει να πρημοδοτηθεί και δεν μπορεί να γίνει με το ευρώ. Μπορεί να γίνει. Μα, κύριε Τόλκα, μπορείτε να ολοκληρώσετε για να πάω στον κύριο Στρατούλη. Επειδή μου έχετε κάνει μια. Και ο ελληνικός λαός. Σας παρακαλώ, βοηθήστε να. Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη. Αλλά βοηθήστε για να. Παρακαλώ, παρακαλώ. Βγαίνει ο κόσμος, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει από τη συζήτηση, βγάζει τα συμπεράσματά του. Παρακαλώ. Επειδή υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές περιβάλλον. Επειδή, όπως είπαμε και πριν, έχει υπάρξει επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρώπης. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παραγωγή συνολικά. Χρειάζεται να υπάρχει. Και τα προβλήματα είναι και στην αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Γι' αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Το συζητάμε. Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν αυτό το προοδευτικό κίνημα σε επίπεδο Ευρώπης, το οποίο θα συνομιλήσει όλο όμως και με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και στην Ασία και στην Αμερική. Για να μπορέσει να αναπροσανατολιστεί αυτός ο χώρος, κύριε Γιάννη. Δείτε λίγο σήμερα που βρισκόμαστε και με τις επιλογές στην Τουρκία και με τις επιλογές στην Αμερική. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ ώστε πάρα να πολύ. Να στηριχθεί κυρίως αυτός ο κόσμος, αυτός ο λαός ο οποίος το έχει. Κύριε Στρατούλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μερικές ορθακοφτά ορισμένες επισημάνσεις. Το πρώτο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικές ευθύνες και απέναντι στην αριστερά και στον ελληνικό λαό και στην αριστερά της Ευρώπης για τη μνημονιακή της μετάλλαξη που υπόγραψε το τρίτο καταστροφικό μνημόνιο ενώ είχε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και τη λιτότητα. Ωστόσο, εκτός από τις ευθύνες της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ απαράδεκτο να γίνεται αντιπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πάνω στα συγκεκριμένα μέτρα του μνημονίου, τα οποία οι ίδιοι ψήφισαν στη Βουλή τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου του 2015. Κύριε Λιάτσο, την κυβέρνηση, 40 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα στη συντριπτική πλειοψηφία είμαστε και στηρίζουμε τη Λαϊκή Ενότητα, είχαμε δηλώσει ευθέως και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και δημοσίως ότι δεν θα ψηφίσουμε το τρίτο μνημόνιο και δεν το ψηφίσαμε. Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε ρίξει την κυβέρνηση και τη στερούσαμε τη δυνατότητα, γιατί είχε μείνει με 108 βουλευτές, να παραμείνει και να υπογράψει το μνημόνιο. Και όταν πια συνέβη αυτό, ουσιαστικά είχε πέσει η κυβέρνηση, ήρθαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και έδωσαν 222 ψήφους για να περάσει το μνημόνιο. Ουσιαστικά στήριξαν μια κυβέρνηση τότε παραπέουσα να παραμείνει μέχρι να ψηφίσει το μνημόνιο. Μεγάλες οι ευθύνες τους. Μεγάλες και ο τρόπος που αντιπολιτεύονται σήμερα. Που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και την πιέζουν να υπογράψει πολύ πιο γρήγορα και να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία είναι καρμανιόλα και είναι θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού με τα μέτρα τα οποία προβλέπει. Δεύτερη επισήμανση. Το ευρώ δεν είναι απλό νόμισμα, κύριε Λιάτσο. Το ευρώ είναι μια ολόκληρη πολιτική που το στηρίζει αυτό το νόμισμα. Και αυτή η πολιτική, όπως αρχιτεκτονήθηκε το ευρώ με πολιτικές νεοφιλελεύθερες και λιτότητα σε όλη την Ευρώπη, το αποτέλεσμα που έχουν είναι τα ελλείμματα των χωρών του φτωχού Ευρωπαϊκού Νότου να είναι πλεονάσματα της Γερμανίας και πλεονάσματα των χωρών του πλούσιου Ευρωπαϊκού Βορρά. Επίσης, το ευρώ δεν είναι ίδιο στη Γερμανία, κύριε Λιάτσο, και ίδιο στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του φτωχού Ευρωπαϊκού Νότου. Δεν είναι το ίδιο. Η Γερμανία δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Τις δίνουν και από πάνω δηλαδή της Γερμανίας για να πάρουν κρατικά ομόλογα. Η Ελλάδα αν βγει τώρα στις αγορές με τα δεκαετή ομόλογα που είναι το σημείο αναφοράς μπορεί να βγει με 10, με 7, με 15%. Είναι ίδιο το ευρώ. Το νόμισμα που έχουμε. Είναι ίδιο. Το ευρώ. Το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Με άλλους όρους δανείζεται η Γερμανία, με άλλους εμείς. Είναι μεταμφιεσμένο μάρκο το ευρώ. Ακριβώς. Και το μόνο που συμφέρει είναι η Γερμανία. Τρίτη επισήμανση. Είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Ότι τελειώνει ο χρόνος εκπομπής. Ναι, τελειώνω. Ευχαριστώ. Είπε ο κύριος Ζαχαριάδης ότι οι χώρες που δεν ανήκουν στο ευρώ της Ευρωζώνης είναι ειδικές οικονομικές ζώνες της Γερμανίας κλπ. Ναι. Η Σουηδία είναι ειδική οικονομική ζώνη με μισθούς πείνας. Με συγχωρείτε. Η Δανία είναι ειδική οικονομική ζώνη. Μισό να πω. Εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Η ειδική οικονομική ζώνη είναι η Ελλάδα. Η ειδική οικονομική ζώνη είναι οι χώρες
οι οποίες αναγκάστηκαν σε μνημόνια λιτότητας. Και ειδικά η ειδική οικονομική ζώνη είναι η Ελλάδα, γιατί φτάσαμε 127.000 Έλληνες και Ελληνίδες να παίρνουν μισθό κάτω από 100 ευρώ το μήνα και 440 Έλληνες και Ελληνίδες να παίρνουν μισθό, κάτω από 400 ευρώ το μήνα. Και 1,5 εκατομμύριο να είναι άνεργοι. Τρίτο. Τέταρτο, με συγχωρείτε. Και η ασφάλεια. Και ολοκληρώστε, ναι, ασφάλεια. Μα είναι καταρχήν δεν αισθάνεται ασφαλής ο πληθυσμός όταν έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, δεν έχουν δουλειά και κινδυνεύουν κι άλλοι να απολυθούν, δεν είναι ασφαλής η χώρα. Δεύτερο, η χώρα μπορεί να υπερασπίσει επαρκώς την κυριαρχία της στην εθνική όταν έχει ένα λαό πεινασμένο και όταν έχει 500 παιδιά που φύγαν έξω ή όταν έχει πολιτικές λιτότητες που ακόμα και τους αναγκαίους εξοπλισμούς για την άμυνα της χώρας και όχι για το ΝΑΤΟ και τα ανταλλακτικά δεν μπορούν ούτε καν να πάρουν. Καμός. Μην το λέμε αυτό το πράγμα. Επίσης, τελειώνω με αυτό γιατί να μην δημιουργούνται. Μέσα στην αριστερά, ακούστε, για έξοδο από το ευρώ υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχει μία που έχουν δεξιές ή και ακροδεξιές ακόμα δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να βγουν από το ευρώ οι χώρες τους και να συνεχίσουν τη λιτότητα με τα εθνικά τους νομίσματα. Και υπάρχει και αριστερά στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, που θέλει να βγουν οι χώρες τους από το ευρώ για να ακολουθήσουν πολιτικές αντιλιτότητας, πολιτικές ανάπτυξης. Ο Μελανσόν, που κατεβαίνει υποψήφιο της αριστεράς στη Γαλλία και καταγράφει στις δημοσκοπήσεις 15% σταθερά και θα πάρει μεγάλο ποσοστό, είναι υπέρ της άποψης να βγει η Γαλλία από το ευρώ. Και κατήγγειλε μάλιστα και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη τον Τσίπρα όταν υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο για αυτή την υπογραφή του. Σας και ευχαριστώ. Και τελειώνω με το εξής. Κύριε Λιάτσο, εθνικό νόμισμα σημαίνει, όταν κόψεις εθνικό νόμισμα, σημαίνει δυνατότητα να στηρίξεις επενδύσεις του δημοσίου, να τις διπλασιάσεις για να δημιουργηθεί ανάπτυξη και θέσεις δουλειάς και μέσω εθνικοποιημένων τραπεζών να στηρίξεις και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να υπάρξει ένα επενδυτικό boom στη χώρα και μια αναπτυξιακή στροφή. Αυτό δεν θα μειώσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Να είστε καλά. Θα το στηρίξει, τέλος γιατί χρόνου. Θα βρουν δουλειά οι άνεργοι και θα μπορέσουν να στηριχτούν τέλος τα ασφαλιστικά χρόνου. Ταμεία και κυρίως οι χαμηλόμισθοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στρατούλη. Σπύρο, πες μια φράση. Χαμηλόμισθοι. Για να κλείσει μια φράση, Σπύρο, παρακαλώ. Μια φράση, λοιπόν. Επειδή γίνεται και γίνεται συνεχώς. Παρακαλώ. Συζήτηση. Καθόμαστε να παρακολουθούμε. Παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ. Κύριε Σουρμελίδη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, έχουμε ξεφύγει για τον χρόνο. Επειδή γίνεται συνεχώς μια ωραία συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις και κυρίως από δυνάμεις που δεν έκαναν ποτέ μεταρρυθμίσεις. Θέλω να πω ότι πράγματι η χώρα αν χρειάζεται ένα plan B, αυτό είναι ένα plan B ριζικών, μαζικών, ανατροπών και μεταρρυθμίσεων, ας χρησιμοποιήσουμε και αυτή την παρεξηγημένη λέξη πλέον. Μάλιστα. Η ποινικοποίηση της οικονομικής ζωής, ναι, ναι, δεν ήρθε ούτε από τους αριστερούς, ούτε από αυτοί ήταν περιθωριακοί, ούτε από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Έγινε από τις ισχυρές πολιτικές και οικονομικές ελίτ της χώρας. Και επευλήθη. Η γραφειοκρατία δεν ήταν θεόσταλτη, νομοθετήθηκε. Και κανένας δεν λέει ποιος είναι ο σκληρός πυρήνας για να το ξεκολλήσουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι και υποχρέωση. Συγγνώμη. Ναι, βέβαια. Είδαμε εκεί τι κάνατε εσείς. Βέβαια. Εντάξει, και τέλος χρόνου. Και αυτό που είναι υποχρέωση και αυτής της κυβέρνησης είναι ακριβώς να χτυπήσει τη ρίζα αυτού του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου. Κυρία Σοφία από Πετρούπολη, ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μειώσει το αφορολόγητο και να μην κόψουν άλλο τις συντάξεις, ελπίζουμε. Κύριε Μπάμπη από Νίκαια, καλησπέρα σας. Στη Λαϊκή λέει ο κύριος Μπάμπης, πριν μπούμε στην Ευρωζώνη, με 10 ευρώ σημερινά στη Λαϊκή γεμίζαμε το καλάθι μας. Σήμερα θέλουμε 35 ευρώ. Ο κύριος Δημήτρης από τις Σέρες, όταν οι δημοσιογράφοι κάνουν προπαγάνδα, δεν πρέπει να τιμωρούνται. Ασφαλώς πρέπει να τιμωρούνται. Ξέρετε ποια είναι η τιμωρία? Ότι όταν καταλαβαίνετε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ας πούμε ότι εγώ κάνω προπαγάνδα, δεν θα με ξαναδείτε. Μη με ξαναδείτε. Αυτή είναι η τιμωρία μας. Ότι δεν θα έχουμε καμία, μα καμία απήχηση στο κοινό. Κυρία Ελένη από Νέα Σμύρνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη από Πειραιά, διαχρονικά λάθη κάνει ο ελληνικός λαός που τόσα χρόνια σας ψήφιζε, κύριε Σταμάτη, τη Νέα Δημοκρατία εννοεί. Κύριος Βασίλης από Θεσσαλονίκη. Κύριε Σταμάτη, κύριε Τόλκα, ζείτε στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Τα τελευταία της σύνταξής μας φτάνουν μέχρι τις 10 του μηνός. Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Βασίλη, δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Κυρία Σούλα, σας ευχαριστώ για το μήνυμα. Και εσάς, κυρία Ειρήνη από Μενίδη. Και εσάς, κύριε Νίκο από Κατερίνη, εάν κατεβάσουν το αφορολόγητο να πάνε να κρεμαστούν στο Σύνταγμα. Τέλος Ιανουαρίου, λέει ο κύριος Χριστόφορος από το Χολαργό, μου έκοψε 108 ευρώ από τη σύνταξή μου.
Είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει ο κύριος Γιώργος από Θεσσαλονίκη, και η πλειοψηφία των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας θέλει να φύγουμε από το ευρώ. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που λυπάμαι και στεναχωριέμαι ειλικρινά κάθε φορά που δεν προλαβαίνω, αλλά προσπαθώ να διαβάζω αρκετά από τα μηνύματά σας για να τα ακούνε και οι καλεσμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη, τον κύριο Άγγελο Τόλκα, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη και τον Σπύριο το Σουρμελίδη. Και εσάς πάνω απ' όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Contra News έχει πρώτο θέμα αποκαλυπτικό. Απαγωγή των 8 Τούρκων ετοίμαζε ο Ερντογάν. Θα συναντηθούμε τηλεοπτικά, φίλες και φίλοι, στις 12 το βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας νύχτα.